είναι από την Αυστραλία και τις λένε έτσι επειδή έχουν καρύδα από πάνω και είναι σαν να είναι αγιονόμπαλες, ας πούμε, έτσι. Με την Αυστραλία τι σχέση έχεις και βέβαιξες αυτό το λογικό. Έχουμε ζωή στην Αυστραλία και η μαμά μου το έχει κάνει πολλές φορές και το έχω δει και το έχω πάει. Και γι' αυτό το επέλεξα. Πολύ ωραία. Έχει δηλαδή σαν βασικό συστατικό την καρύδα το γλυκό που μας έχει φτιάξει σήμερα. Όχι, φτιάχνεις παντεσπάνι με σοκολάτα και μετά το ρίχνεις και στην καρύδα. Έχουμε... Πανεύκολο δηλαδή. Πανεύκολο δηλαδή. Πολύ εύκολο. Ωραία. Λοιπόν, να πάρει ο Νίκος. Καλή επιτυχία, Νίκο. Ποδιά του, καλή επιτυχία. Δρόσου Ελβίρα, λεμονόπιτα της Τεμπέλας. Πολύ ενδιαφέρον. Δρόσου Ελβίρα. Πάντως ήρθες είσαι... γρήγορα, δεν σε, ναι. Δεν σε βλέπω για Τεμπέλα. Ήρθες γρήγορα. Εσύ μήπως είσαι ξυγενής μου. Μπορεί, ε. Λοιπόν, για πες μας Ελβίρα εδώ για το γλυκάκι που έτοιμασες. Ήταν δύσκολο ή εύκολο. Εύκολο ήταν. Σε βοήθησε η μαμά ή το καλεσμό σου. Λίγο με βοήθησε. Έτσι, χρειάζεται μια μικρή βοήθεια. Το σπίτι σε τι κατάσταση ήταν, τα έβαλες όλες τιμές, κουζινικά εκεί. Καλό ήταν. Καλό ήταν, ε. Η μαμά σου θα μας το πει. Πού είναι η μαμά σου. Εκεί. Καλησπέρα σας. Εντάξει, για να έχει έρθει η μαμά. Νόμιζα ότι ήμασταν συγγενείς τελικά. Για να έχει έρθει η μαμά και να μην είναι στο σπίτι να καθαρίζει, σημαίνει ότι λοιπόν, φτιάξε το σπίτι. Το φτιάξε το σπίτι, έτσι. Γιατί όμως έδωσε τον τίτλο αυτό τη Τεμπέλα, η λεμονόπιτα τη Τεμπέλα. Είναι πολύ γρήγορο. Ναι. Πόσο χρόνο έκανες να φτιάξεις. 20 λεπτά. Α, γι' αυτό το ονόμασες Τεμπέλα. Λοιπόν, έπρεπε να φτιάξεις και το σπίτι. Κάνε να φτιάξεις το σπίτι. Πολύ ωραία λοιπόν. Καλή επιτυχία και στην Ελβίρα με τη λεμονόπιτα. Πατσαβουρόπιτα. Ένα πολύ ωραίο γλυκό. Αυτό μας έφτιαξε η Φραντζή Φιλοθέη. Καλώς τη Φιλοθέη. Πατσαβουρόπιτα. Εγώ νομίζω επειδή έχω πάει μια φορά στο σπίτι της δύο, πρέπει να έχω δοκιμάσει και πατσαβουρόπιτα που έχει φτιάξει. Ναι. Πρέπει να έχω δοκιμάσει. Για πες μας Φιλοθέη για το γλυκό που ετοίμασες. Σου πήρε πάρα πολύ χρόνο, χρησιμοποίησες πολλά υλικά. Όχι, καθόλου. Δεν ήταν πολύ χρόνο και ήταν πολύ υλικά. Γιατί επέλεξες αυτό το γλυκό, σου αρέσει, δεν το έχεις και να φάει. Γιατί μ' αρέσει και είναι και πολύ γρήγορο. Γρήγορο. Γρήγορο και εύκολο. Εγώ γιατί νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο εκεί με τα φύλλα να τα φτιάξει εκεί. Αυτό το πιστεύω πολύ, αλλά είναι και πάρα πολύ εύκολο και γι' αυτό το κάνω λουμόνες. Δοκιμάζω στο σπίτι τα... Μπράβο. Δοκιμάζω τα γλυκά σου στο σπίτι. Ο παπάς το δοκιμάζει. Ο κύριος Φρατζής. Δεν του φαίνεται. Ούτε έτσι μαμάς νομίζω, έτσι. Πρόλαβες να το φέρεις εδώ ή το δοκίμασε ο παπάς σου. Την αλήθεια πες με, ας τον παπά τώρα. Είχαμε ξεχωριστά, πες για να προλάβουμε ένα το φέρω. Κομματάκι το φάγε. Να τα, ένα κομματάκι το φάγε. Έπρεπε να δοκιμάσει για να σου πει αν είναι καλό. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε φίλε. Καλή επιτυχία στην Φιλοθέη, να βάλει την ποδιά της. Γιώργο, έχουμε ακόμα δύο γλυκά. Γεωργία Πάχου, κορμό μερέντας. Ωραία ακούγεται αυτό, ε. Έπρεπε να φέρεις και ένα κουτάκι μερέντα τώρα μαζί σου. Να τη δώσεις στον κύριο Πίτσι. Φοράς και τα άσπρα, φοβάσαι με λεύτες με τη μερέντα. Όχι. Όχι. Το φέρεις έτοιμο το γλυκό, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, για πες μας, εύκολο είναι αυτό το γλυκό. Ναι. Τι χρειάστηκε δηλαδή για να το κάνεις, τι υλικά χρειάζονται. Τέσσερα αυγά, μία κούπα ζάχαρη, μία κούπα φαρίνα, τρεις βανίλες. Ξέρεις απ' έξω όλα τα υλικά. Ένα μισό σπινάκι. Σπινάκι, πίνεις και σπινάκια. Για να το βάλουμε στον κορμό. Α, για να το βάλουμε στον κορμό, εντάξει, είπα και εγώ. Τι άλλο. Θέλουμε λίγο baking powder. Ωραία. Μόνο σου το έκανε ή σε βοήθησε και κάποιος. Λίγο η μαμά. Λίγο η μαμά. Η μαμά είναι εδώ. Όλες τις μαμάδες έχουμε δείξει, να μην δείξουμε και τη μαμά της Γεωργίας. Γεια σας. Κυρία Πάχου είστε. Ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια να πούμε ούτως ή άλλως, γιατί και η Γεωργία έκανε μια προσπάθεια να φέρει εδώ το γλυκάκι της, να πάρει την ποδιά της. Γιώργο, έχουμε... Α, έχουμε άλλες δύο διαγωνιζόμενες. Δύο διαγωνιζόμενες λοιπόν, για να κλείσουμε και με τα γλυκάκια, να μας πούν και οι σεφ πώς θα πάμε με τα γλυκά. Λοιπόν, να καλέσουμε την Σεβαστιάνα Παπαλαντωνάκη, μας έχει ετοιμάσει μπουγάτσα.
Πολύ ωραία η μπουγάτσα. Για να δούμε. Καλώς την, τη Σεβαστιάνο. Μπουγάτσα, δεν είναι λίγο δύσκολο νομίζω αυτό το γλυκό? Όχι. Όχι, δεν δυσκολεύτηκες να το φτιάξεις. Το φτιάχνει η μαμά στο σπίτι γι' αυτό? Ναι. Μαμά ή γιαγιά? Πιο πολύ μαμά. Νόμιζα θα μου έλεγες ο μπαμπάς ή ο παππούς. Μπαμπάς το δοκιμάζει. Ο μπαμπάς το δοκιμάζει, καλά λέει ο κύριος Πίτσης. Πόσο χρόνο σου πήρε για να φτιάξεις την μπουγάτσα και πες μου αν χρησιμοποιήσεις πάρα πολλά υλικά? Με πήρε ένα 20 λεπτό και τα υλικά. Είναι αρκετά, θέλει διάφορα. Σου αρέσει να μαγειρεύεις, να φτιάξεις γλυκά ή να μαγειρεύεις αρκετά πιο πολύ? Πιο πολύ γλυκά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στη Σεβαστιάνα. Πες μας γρήγορα και την τελευταία διαγωνιζόμενη. Είναι η Σοφία Γιακαλή, μας έχει ετοιμάσει μιλόπιτα. Μιλόπιτα, ωραία. Γεια σου, Σοφία. Νομίζω ότι διάλεξε ένα γλυκό που είναι και πολύ θρεπτικό για τα παιδιά, ε. Το μήλο. Ναι, και το διάλεξα εμείς επειδή στην Πρέβεζα που πηγαίνουν διακοπές, το τρώμε μαζί με παγωτό σε ένα μαγαζί. Είναι η ίδια συνταγή με αυτή. Μόνο στην Πρέβεζα πάτε διακοπές ή είναι κάποιος από τους γονείς σου από εκεί? Το καλοκαίρι μένουν οι παππούδες μου. Α, πολύ ωραία, μάλιστα. Και αυτό επέλεξες λοιπόν, από εκεί πήρες την αφορμή να φτιάξεις αυτό το γλυκό. Αλλά στο σπίτι το τρώνε μαζί με παγωτό. Ναι. Ναι. Πόσο χρόνο σου πήρε να ετοιμάσεις τη μιλόπιτα και αν έχεις βάλει πολλά υλικά μέσα? Μου πήρε μισή ώρα και 40 λεπτά για το ψήσιμο και έβαλα αρκετά υλικά. Σε δυσκόλεψε ή όχι? Εύκολη. Εύκολη, ε. Ήταν νόστιμη. Έδωσε σε κάποιον να δοκιμάσει ένα κομμάτι πριν το φέρεις εδώ? Όχι, δεν δοκιμάσε κανείς. Κανείς δεν δοκιμάσε, δεν τους άφησες μάλλον, ε. Μήπως τρώνε πολλά γλυκά στο σπίτι και φοβήθηκες μην έρθεις εδώ και είναι άδειο το πιάτο? Όχι, απλά την ήθελα να τη φέρω ολόκληρη για να έχει ωραία εμφάνιση. Θες να καλύψει τη μαμά και τον μπαμπά ότι δεν τρώνε γλυκά.